35 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει η ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και μαζί της να γιορτάζουμε κι εμείς. Οι άνθρωποι της ΕΛΕΠΑΠ έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να σταθούν δίπλα στα παιδιά με αναπηρία. Η Νατάσα Μπέγκα έχει συνδέσει τη ζωή της με την ΕΛΕΠΑΠ και δηλώνει ικανοποιημένη για τη νέα εποχή που αναμένεται να ξεκινήσει με την παράδοση, στο τέλος του έτους, των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η πρώτη εκδήλωση αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Κυριακή στις 18:30 στο ξενοδοχείο Ντουλάκ. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναυλία πολυφωνικών συγκροτημάτων, επίδειξη μόδας και αμέσως μετά μουσική βραδιά με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Ελένη Πέτα, καθώς και την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής Έμετρον. Η παρουσίαση της βραδιάς θα γίνει από την Βάνα Μπάρμπα. Λίγες μέρες μετά, την 5η 24 Νοεμβρίου στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία επιστημονική ημερίδα με συνδιοργάνωση της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και της Ψυχιατρικής Κλινικής υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Αγγελική Χασιώτη, που είναι καθηγήτρια ψυχιατρικής αναπτυξιακών διαταραχών σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τέλος, προγραμματίζεται και μπαζάρ, το οποίο αναμένεται να γίνει στο Πνευματικό Κέντρο στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Εάν δεν είχαν προηγηθεί οι δυσκολίες οι τραπεζικές πέρυσι, το έργο έπρεπε να είχε παραδοθεί ήδη. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Μας παραδίδονται τα σπίτια μέχρι τέλος του χρόνου. Μένει για μας να κάνουμε το διαγωνισμό για τον εξοπλισμό των σπιτιών και από εκεί και πέρα να αρχίσουμε να δεχόμαστε τους πρώτους φιλοξενούμενους. Για μας, μιλάω για την ΕΛΕΠΑΠ πάντα, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ότι δέχτηκε και θέλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θα διοικεί τα σπίτια. Για μένα προσωπικά που είμαι ηλικιωμένη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα υπάρχει πάντοτε συνέχεια και συνέπεια στη διοίκηση των σπιτιών. Και την ίδια ώρα μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτή την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία 50% συμμετέχει η ΕΛΕΠΑΠ και 50% συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις προνοιακού και κοινωνικού περιεχομένου που θα προκύψουν στο μέλλον. Mm-hmm. Να πάμε λίγο σε εκδηλώσεις που έχετε για τα 35 χρόνια της ΕΛΕΠΑΠ. Ναι. Για μας είναι χαρά, είναι συγκίνηση, είναι ικανοποίηση, είναι δικαίωση. Όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθήσαμε, όχι για τον εαυτό μας, αλλά μόνο για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε το παιδί με αναπηρία, ότι έφτασε η ώρα η καλή να γιορτάζουμε τα 35 χρόνια. Έχουμε μία εκδήλωση την οποία μας την πρότεινε η κυρία Βάνα Μπάρμπα με ένα σύλλογο «Ελπίδα ζωής, αγάπη» για να στηριχθεί η ΕΛΕΠΑΠ. Αυτή η εκδήλωση γίνεται στο Ντουλάκ την Κυριακή στις 18:30 το απόγευμα, το εισιτήριο είναι 10 ευρώ, με σκοπό να στηριχθεί το δύσκολο έργο της ΕΛΕΠΑΠ. Ύστερα πάμε σε μια ιδιαίτερα τιμητική εκδήλωση για την ΕΛΕΠΑΠ. Τι θέλω να πω με αυτό. Το Πανεπιστήμιο υπό την αιγίδα του βάζει αυτή την επιστημονική εκδήλωση. Καλεσμένη από την πλευρά της ψυχιατρικής κλινικής είναι η κυρία Χασιώτου, η οποία έρχεται από την Αγγλία, είναι καθηγήτρια που ασχολείται ειδικά με το παιδί με νοητική υστέρηση. Αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί βασικά τα άτομα που θα φιλοξενούνται στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης θα είναι άτομα με νοητική υστέρηση. Και παράλληλα ο επιστημονικός σύμβουλος, ο ψυχίατρος κύριος Βαγγέλης Παπάς, επιστημονικός σύμβουλος της ΕΛΕΠΑΠ εννοώ, θα μιλήσει για τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Άρα θα καλύψουμε σαν κομμάτι επιστημονικό αυτή την εκδήλωση.